Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν τα δρομολόγια των υπεραστικών λεωφορείων, των Pullman, για διαδρομές οι οποίες βρίσκονται έξω από το Λονδίνο. Βέβαια, είναι περιορισμένα σε σχέση με τότε που τα πράγματα ήταν κανονικά. Όμως από την επόμενη εβδομάδα, από τις 12 Απριλίου συγκεκριμένα, όλα θα ανοίξουν ξανά στο Λονδίνο. Βασικά θα ανοίξουν όλα τα μαγαζιά που έχουν τραπέζια σε εξωτερικούς χώρους και τα εστιατόρια ή οι καφετέριες οι οποίες έχουν τραπέζια μέσα θα παραμείνουν κλειστές. Τώρα θα πρέπει να αναρωτιέστε τι κάνω εγώ μέσα σε ένα πούλμαν. Ήταν μια πολύ ξαφνική απόφαση. Βασικά ήταν ιδέα δικιά μου. Ρώτησα χτες το βράδυ τους συγκατοίκους μου αν θα ήθελα να πάμε για μια ημερήσια εκδρομή κάπου κοντά στο Λονδίνο, έξω από το Λονδίνο, αλλά κάπου κοντά. Κάναμε έτσι μια μικρή έρευνα χτες το βράδυ για τα εισιτήρια, τα δρομολόγια, ποια μέρη αξίζει να επισκεφτείς έξω από το Λονδίνο και αποφασίσαμε να πάμε στην Οξφόρδη. Νομίζω πως όλοι ξέρετε την Οξφόρδη. Είναι μια μικρή πόλη, περίπου 2 ώρες μακριά από το Λονδίνο με το λεωφορείο και εκτός του ότι είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ γραφική, είναι και πολύ γνωστή για το πανεπιστήμιό της. Μέχρι ώρας η διαδρομή είναι πολύ όμορφη, πολύ διαφορετικά τοπία από αυτά που έχω συνηθίσει. Ο καιρός ηλιόλουστος, αλλά πολύ πολύ κρύο. Καλημέρα! Ο καφές είναι πολύ ζεστός. Πολύ ενδιαφέρον μου φάνηκε ένα από τα πρώτα κομμάτια του κήπου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στα ελληνικά φυτά. Και αυτό που σίγουρα δεν περίμενα, είναι ότι ένα από τα ακριβότερα βιβλία βοτανικής να ονομάζεται Flora Greca. Μόλις γύρισα στο σπίτι, λοιπόν, έψαξα περισσότερες πληροφορίες. Είμαστε γύρω στον 18ο αιώνα. Ο Τζον Σίπθορπ, ένας Άγγλος καθηγητής βοτανολογίας της Οξφόρδης, αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να καταγράψει ολόκληρη την ελληνική χλωρίδα. Πρώτος του σταθμός, η Βιέννη. Για 2 λόγους. Ένα βυζαντινό βιβλίο βοτανολογίας και ένας καταπληκτικός ζωγράφος, ο κύριος Μπάουερ. Δεν τα πήγαιναν όμως και πολύ καλά και η συνεργασία τους δεν κράτησε. Ο καθηγητής ξαναήρθε στην Ελλάδα, με τον γεωλόγο Χόκινς αυτή τη φορά, για να συνεχίσει το έργο του. Όμως αρρώστησε και γύρισε πίσω στην Αγγλία. Το βιβλίο είναι ένας πραγματικός θησαυρός, με όλες τις εικόνες φτιαγμένες στο χέρι. Για να καταλάβετε πόσο ακριβό ήταν, θα σας πω το εξής. Αν ένας Άγγλος ήθελε τότε να το αγοράσει, θα έπρεπε να δουλεύει 6,5 χρόνια στη σειρά. Μήπως ξέρει κάποιος γιατί αυτό το λουλουδάκι το έχουν κλείσει μέσα σε αυτό το ύφασμα. Εδώ έχουν και κάποια σκιάχτρα για να φοβίζουν τα πουλιά. Μόλις φύγαμε από τον βοτανικό κήπο και πηγαίνουμε προς ένα μαγαζί το οποίο πουλάει δίσκους βινίλ, γιατί ο συγκάτοικός μου είναι τρελαμένος με αυτούς τους δίσκους, έχει μια τεράστια συλλογή στο σπίτι και ένα pick-up, οπότε θα πάμε εκεί τώρα. Παρόλο που το μαγαζί ήταν κλειστό,
τελικά μας άφησαν να μπούμε μέσα. Έχει πάρα πολύ ωραίους δίσκους και επίσης έχει ένα τεράστιο ψυγείο με διαφορετικά είδη μπύρας. Αυτές είναι μπύρες τις οποίες τις φτιάχνουν εδώ στην Οξφόρδη. Είναι ήδη 1 το μεσημέρι και εγώ προσωπικά πεινάω σαν λύκος, αλλά και τα παιδιά νομίζω έχουν αρχίσει να πεινάνε. Οπότε γυρνάμε, πηγαίνουμε πάλι προς το κέντρο για να βρούμε κάτι να φάμε. Αυτό ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόμουν. Και μαντέψτε το επιδόρπιο. Κρουασάν. Βρήκα κάπου να κάτσω μέσα, γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο. Δεν το περίμενα να κάνει τόσο κρύο και όταν έπεσε ο ήλιος, Παναγία μου. Μόλις γυρίσαμε στο σπίτι και σκέφτηκα ότι όσο κάνω το editing να σας μιλήσω για το πώς μου φάνηκε σήμερα η Οξφόρδη, για τις απόψεις μου. Έχει πάρα πολλά αξιοθέατα και γενικότερα πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Ένα ακόμη θετικό είναι ότι οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές και μπορείς να γυρίσεις ολόκληρη την πόλη περπατώντας. Θα ήταν σίγουρα πολύ καλύτερα εάν όλα ήταν ανοιχτά, τα εστιατόρια, τα μπαρ, περισσότερο γιατί θα μπορούσες κάπου να καθίσεις και να κάνεις ένα διάλειμμα. Κάτι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε τώρα. Και αυτός ήταν και ο λόγος που φύγαμε νωρίτερα από το κανονικό. Είχαμε κανονίσει να φύγουμε γύρω στις 7, αλλά φύγαμε πολύ νωρίτερα. Φύγαμε 3:30. Ήταν μια πραγματικά πολύ ωραία εμπειρία. Εάν κάποιος από εσάς έχει πάει στην Οξφόρδη, θα ήθελα πολύ να ακούσω ποια μέρη επισκέφθηκε, αν έχει να μου προτείνει κάτι, γιατί σίγουρα πιστεύω ότι θα ξαναπάω. Είναι μια πόλη ζωντανή, είναι μια πόλη γεμάτη με νέο κόσμο, φοιτητές και θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω όταν όλα είναι ανοιχτά και όλα λειτουργούν. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό vlog. Ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ προσωπικά το καταυχαριστήθηκα και επίσης έμαθα πάρα πολλά καινούρια πράγματα που δεν γνώριζα για την Οξφόρδη. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!